In Business News. Πριν από ένα χρόνο, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας Αχτής δημιούργησε μια πλατφόρμα με το όνομα Green Cluster, η οποία έχει σαν στόχο τη συνεργασία ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου και στις νανοεπιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που είναι μικρότερες, απασχολούν λιγότερους από 10 ανθρώπους, για να, ο στόχος είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία και δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα, τον Green Cluster, και μέσα σε ένα χρόνο τα μέλη έχουν ξεπεράσει τα 160 και σαν αποτέλεσμα του πρώτου χρόνου λειτουργίας της πλατφόρμας, για πρώτη φορά στην Κύπρο γίνεται αυτό το βραβείο συνέργειας. Είναι μια βράβευση, ένας διαγωνισμός που θα βραβεύσει τις συνέργειες ανάμεσα στις εταιρείες ή τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όλους αυτούς που είναι μέλη της πλατφόρμας συνεργασίας της ΑΚΤΙΣ, και θα βοηθήσει ούτως ώστε να βγουν προς το εξωτερικό, να μπορέσουν να ανοιχτούν σε καινούργιες αγορές, να έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, χωρίς να αφήσουν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν ένας ξεχωριστά. Και να μπορέσουν με την συνεργασία να εμπεδώσουν ακριβώς αυτό που μας λείπει στην Κύπρο, ότι ενδιενώσει ισχύς. Δεν είναι τυχαίο που στην Κύπρο είναι η πρώτη φορά που γίνεται διαγωνισμός για συνέργειες ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αυτό δείχνει την έλλειψη που έχουμε στο να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της συνεργασίας. Είναι κάτι πολύ καινοτόμο γενικότερα, γι' αυτό και έχει πάρει μεγάλη προβολή από μέσα του εξωτερικού. Η πλατφόρμα συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς κόστος και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, μόνο με την υπογραφή ενός συμφώνου συναντήληψης, να έχει κάποια εταιρεία ή μικρή νάνο επιχείρηση πρόσβαση σε εκπαίδευση, η οποία γίνεται στο πεδίο, σε πηγές χρηματοδότησης και αποκτά εξωστρέφεια μέσα από την συνεργασία. Τελετή της βράβευσης, της απονομής των βραβείων του διαγωνισμού συνεργειών, θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πύλη Αμοχώστου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος θα έρθει, θα είναι εκεί στην εκδήλωση και θα τη χαιρετήσει. Θα υπάρχει λοιπόν η τελετή της βράβευσης, η παρουσίαση των νικητών, των συνεργειών που έχουν κερδίσει τον διαγωνισμό, και θα υπάρχει παράλληλα μία έκθεση υπηρεσιών και προϊόντων των μελών του Green Cluster.